Εσείς τον ΕΦΚΑ έχετε γνωρίσει πολλούς νόμους που ανέτρεψαν την κοινωνική ασφάλιση με όλες τις κυβερνήσεις. Πρόσφατα του Κατρούγκαλου, τον νόμο Κατρούγκαλου, τώρα τον νόμο Χατζηδάκη που ιδιωτικοποιεί την επικουρική ασφάλιση, συνεχίζει δηλαδή από εκεί που σταμάτησε η προηγούμενη κυβέρνηση να ισοπεδώνει αυτή τη μεγάλη κατάκτηση των εργαζομένων και του λαού που έγινε μέσα από πολύ σκληρούς αγώνες. Και σήμερα η κυβέρνηση αποφάσισε να ολοκληρώσει το έγκλημα όχι μόνο στην επικουρική. Πρέπει να σας πω ότι στην επιτροπή που συζητούσαμε για την επικουρική ασφάλιση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, την ιδιωτικοποίησή του δηλαδή, είχαν καλέσει τους ειδικούς, τον Γιαννίτση, τον Νεκτάριο, τον Τίνιο και όλους αυτούς που τους γνωρίζετε πολύ καλά τι είναι, και θέσαν ζήτημα κεφαλαιοποίησης και της ανταποδικής σύνταξης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ιδιωτικοποίηση είναι αυτή που είναι μπροστά και βέβαια οι εργασιακές σχέσεις που συνάδουν με έναν ιδιώτη που θέλει να κερδίζει σε βάρος των εργαζομένων και τις δουλειές του. Και εδώ λοιπόν ο κοινωνικός αυταματισμός που το ξέρει πάρα πολύ καλά ο κύριος Χατζηδάκης, έτσι έκανε και στην Ολυμπιακή, έτσι έκανε και στη ΔΕΗ, έτσι κάνει και τώρα με εσάς, ρίχνοντας το βάρος αυτής της κατάστασης τους εργαζόμενους, ενώ αυτός απαξιώνει, υπονομεύει, μπαίνει επώδυο στην αποτελεσματικότητά σας με το να μην προσλαμβάνει κόσμο, να μην παίρνει υπολογιστές, να μην μηχανογραφεί συνολικά το σύστημα και ρίχνει την ευθύνη σε εσάς για να αποφύγει την πολιτική ευθύνη από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Κανείς συμβιβασμός δεν πρέπει να υπάρξει με αυτή την πολιτική. Καμία υποχώρηση, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες, απέναντι στην τρομοκρατία που θέλουν να ασκήσουν με τον νόμο Χατζηδάκη. Και αυτός να μείνει στα χαρτιά, όπως και οι υπόλοιποι νόμοι που κάνουν για την ασφάλιση και τα δικαιώματά μας. Καλούς αγώνες, καλή δύναμη σε όλους σας.